Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Μανιάνα Καλογεράκη και είναι οι ειδήσεις του 24H για σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος υποβάλλεται σε γενικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Mount Sinai του Μανχάταν και καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο θα υποβληθεί σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση της μητροειδούς βαλβίδας της καρδιάς από το γνωστό καρδιοχειρουργό Dr. David Adams. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλία με τους ομογενείς ανταποκριτές που τον επισκέφθηκαν, όπως κάνουν με κάθε επίσκεψη Πρόεδρος στις ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ευδιάθετος και σε αρκετές περιπτώσεις αστειευόταν με τους δημοσιογράφους, ενώ είπε πως τον Μπαρμπαρός είναι μεγαλύτερη περιπέτεια από τη δική του. Αισιοδοξία ότι το 2015 μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για επάνωδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, εξέφρασε η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλα Γεωργκάτζη, ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συζήτησε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015. Όσον αφορά στο ρόλο των τραπεζών, η κυρία Γεωργκάτζη επεσήμανε πως δεν εξυπηρετούν πλέον για διοχέτευση ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, ενώ συμπλήρωσε πως η Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει τώρα να επικεντρωθεί και να εγγύψει στο θέμα των αναδιαρθρώσεων των δανείων που πρέπει να είναι λογικές, δίκαιες και βιώσιμες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Οικονομικών δύο προτάσεις νόμου που αφορούν στις εκποιήσεις και αποτελούν εισηγήσεις κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ αργότερα αποφασίζεται το πότε θα οδηγηθούν οι προτάσεις αυτές στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τώρα το δημοσιονομικό πλεώνασμα έφτασε το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους στο 1,58% του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 2,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το πρωτογενές ισοζύγιο για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου διαμορφώθηκε σε 679,8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 15,8 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η βελτίωση στη δημοσιονομική καταστάσεις οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δαπανών, οι οποίες κατά το δεκάμηνο περιορίστηκαν κατά 9,2%. Στα γιορτίνα ντύνεται από σήμερα και μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου η λεωφόρος Μακαρίου, καθώς μετατρέπεται σε λεωφόρο Χριστουγέννων. Τα επίσημα εγγένεια της λεωφόρου θα πραγματοποιηθούν στις 7 Δεκεμβρίου. Τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση πέφτει σήμερα η αυλαία της 11ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον πρώτο γύρο του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου με τον αγώνα ανόρθωσης Απόλλωνα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Αυτά από εμάς, καλό βράδυ να έχετε, γεια σας!